Είναι κάτι πράγματα που δεν βγαίνουν καθόντας. Είναι 6 παρά 1 λεπτό. Παραπέντε λες. Παραπέντε. Για πολύ καιρό. Λέω κάτι συμβαίνει ο Γιάννης, κάτι. Δεν έχω κάνει τίποτα, λέω και δεν. Δεν σε πολύ. Καλά, ακόμα να κοντεύει κοντά το σπίτι του Ρέσκη. Βαγγέλη, οι άνθρωποι φαίνονται νέοι, αλλά έχουν γεράσει όταν περνάνε τα χρόνια. Τα άλλα είναι όλα παράμυθια. Ανάλογα. Πώς θα το συντηρείς το πονέντρο. Επειδή τώρα εμείς είμαστε από τους γέρους, λέει, τους περιποιημένους. Τι είπε η εποχή. Τι. Και όποιος δεν ακούει, το ρίχνει. Μα πάντα που λέγανε οι παππούδες.
νομίζει. Και εγώ δεν το βλέπουμε για τον άλλο. Και μόνο το λέει. Κάποιος πει... Κοίτα, εσύ που λες ότι θα... Συνέχεια, όταν μου έκανε φορά για δέσιο. Και μου τι... Έχετε η βροχή. Γεια μου, γεια σου. Πραγματικά, όταν μετά από 2-3 ώρες, όταν... Δεν το θυμάσαι. Αλλά μας κρατάει τους κατάρατους και ο βοηθός και δεν θέλουμε να μιλήσουμε το κύριε Λέσον και το βήμα. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό μπορεί να το θες. Άρα, στην ατμόσφαιρα, τα καυσάρια, τα πούπα, ο ουράνιος έχει το διήγηριο βλέπει να πάει. Άνος, ο ουράνιος, η ατμόσφαιρα. Όλα το Θεό γίνονται. Εσύ βάζεις το δικαίωμα. Να σου πω κάτι, όσο πάει πληθαίνει. Μην το ματιάσεις. Όχι, δεν το ματιάζει. Και είναι καλό φέρ. Κύριε καθηγητά, δεν θα ορίσετε έναν απουσιολόγο να κάνει λάθος. Ιωσήφ, όσο πει να πέφτει, τόσο μαζευόμαστε. Ναι, το ξέρεις. Όσο πει να πέφτει, μαζευόμαστε. Λογοπίνος. Λογοπίνος. Αυτό που λέτε, όποιος λέει την αλήθεια τρώει ξύλο. Δεν τρώει ξύλο, αλλά δημιουργεί εχθρούς. Κύριε Αδάμ, επευκαιρία να πω κάτι απάνω σε αυτό. Την παραμονή της κοιμήσεως Θεοτόκου διαβάζουμε μία Σοφία Σολομώντος και λέει μέσα «Μην έλεγχε κακούς ή να μη σε μισήσωση». Το λέει ή δεν το λέει. Αυτό λέει. Όχι, θα σε δείχνουν κιόλα. Έλεγε και με παρακάτω είναι έλεγε σοφού και αγαπήσωση. Ναι. Μισήσαν αυτό, δεν αγαπήσουν τον καθένα να υπομολογεί. Όχι ότι σε πακό για τι καρπαζέ. Αλλά τρώσκει. Πολύ τραγικά μα τα λέω. Αδερφέ, έχει καταλαβήσει μου. Και. Αλλά έτσι. Έτσι. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκτητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημάς και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίως και σώσον αγαθέ τα ψυχάς ημών. Αμήν. Στη ζωή μας ορισμένα πράγματα τα επαναλαμβάνουμε πολλές φορές και συμβαίνει να μην χορταίνουμε να τα επαναλαμβάνουμε. Άλλα που μπορεί να είναι και είναι εξαιρετικά σπουδαία όταν τα επαναλαμβάνουμε σηκώνεται θύελα από διαμαρτυρίες και γίνομαι σαφής. Έχει μετρήσει κανείς από εμάς πόσες φορές έχει φάει το ίδιο φαγητό στη ζωή του? Το έχει μετρήσει? Κανένας. Και όμως, όχι μόνο δεν το έχουμε μετρήσει, αλλά και δεν επαναστατούμε για αυτή την πραγματικότητα, να πούμε βαρεθήκαμε πια, ναι, να τρώμε το ίδιο φαγητό.
βαρεθήκαμε να αναπνέουμε τον ίδιο αέρα. Να πίνουμε το ίδιο νερό. Και για να θυμηθώ μια ιστοριούλα που διάβαζα, ρωτήσανε ένα Κινέζο και του είπανε, τι τρως το πρωί? Ρύζι. Ρύζι, λέει. Τι τρως το μεσημέρι? Ρύζι. Τι τρως το βράδυ? Ρύζι. Και σ' όλη μου τη ζωή ρύζι τρώω, γιατί αυτό είναι η ζωή μου. Γιατί αυτό είναι η ζωή μου. Δεν είχε φάει και, και εμείς, το θέμα είναι άλλο, το θέμα είναι άλλο. Yeah. Όταν πρόκειται να απλώσουμε τα χέρια μας, τα χέρια αυτά εδώ και αυτά τα χέρια, να μιλήσουμε για τον Κύριό μας, θα ακούσουμε διαμαρτυρίες. Ουφ, ρε άνθρωπε, μας ζάλισες με αυτή τη μεταφράση. Ή τα ξέρουμε, ή τα ξέρουμε. Δηλαδή, θύελα από διαμαρτυρίες. Χωρίς να υπάρχει πραγματική γνώση γύρω από το θέμα αυτό. Λείπει εντελώς η γνώση γύρω από το θέμα αυτό. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος επαναλάμβανε αρκετές φορές τα ίδια θέματα στον πρόλογό του. Όταν μιλούσε τον άμβονα, επαναλάμβανε και έλεγε, θα τα επαναλάβω μέχρι που να τα καταλάβετε, όχι να τα μάθετε, μέχρι που να τα καταλάβετε. Και σίγουρα δεν εννοούσε να τα καταλάβει τούτο εδώ, αλλά να τα νιώσει η ψυχή, να τα ζήσει, γιατί μόνο όταν τα ζήσει η ψυχή, τότε ο άνθρωπος αποκτάει τη βεβαιότητα ότι έχει γνώση. Τότε αποκτάει τη βεβαιότητα. Σου λέει ο ηλικιωμένος, όταν συζητάς μαζί του, κάποιος γέρος, δεν ξέρω τι, αυτό το θέμα, άστο, έχω χτυπήσει πολλές φορές το κεφάλι μου και μου έχει μπει στην κυκλοφορία του αίματος. Δεν χρειάζεται μάθηση με γράμματα από εκεί και πέρα. Τα γράμματα πάνε εντελώς τελευταία. Τελευταία. Κι αν χρειάζονται μπροστά στην πύρα τα γράμματα. Πολλές φορές και κάθε χρόνο και κάθε χρόνο επαναλαμβάνει η Εκκλησία μας, Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Ένα πλήθος κόσμου θα πάει στην Εκκλησία τις ημέρες αυτές, το γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας, για να ζήσει τα Χριστούγεννα, όχι τα χριστιανικά, αλλά του έθιμου, τα Χριστούγεννα σαν έθιμο. Γιατί έτσι αισθάνεται ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει στη ζωή. Παγκόσμια, παγκόσμια. Εξωτερικά θα στολιστεί ο κόσμος. Με δέντρα, με βιτρίνες, με το ένα, με το άλλο. Με φωτάκια πουλά. Για να δώσει μία όψη εξωτερικά εορταστική. Εορταστική. Όμως στην ουσία του θέματος, στην ουσία του γιατί γιορτάζουμε, ο πολλής κόσμος δεν θα περάσει, γιατί είπε κάτι προηγουμένως, γιατί αφήγει τον άλλο και περνάει. Γιατί αφήγει τον άλλο και περνάει. Περνάει κάποιος άλλος. Και εκείνος κάνει τη δουλειά του. Όμως,
όποια κι αν είναι η κατά κόσμον η κοσμική πραγματικότητα, όπως κι αν τη γιορτάζει ο πολύς ο κόσμος, άλλη εικόνα εντελώς διαφορετική, εντελώς, μα εντελώς διαφορετική, ζει ο κατά Χριστόν ζών άνθρωπος. Εντελώς διαφορετική. Πώς τη ζει, όπως την περιγράφει το Ευαγγέλιο. Μια μικρή εικόνα μας δίνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Θα σταθούμε στην εικόνα για λίγο και θα προχωρήσουμε. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, σαν να περνάει ταινία μπροστά από τα μάτια του, όχι η ταινία από αυτή που δίνει, δεν ξέρω τι δίνει η τηλεόραση, πως, αν είναι ταινία ή αν είναι DVD, πως τα λένε. Όμως βλέπει άλλη ταινία, άλλη ταινία καλά λέω, που την προβάλλει η ουράνια οθόνη. Η ουράνια οθόνη. Υπάρχει και άλλη οθόνη, άλλη τηλεόραση, που σε αυτή τη τηλεόραση πέφτουν οι προβολείς του Αγίου Πνεύματος. Πέφτουν οι προβολείς του Αγίου Πνεύματος. Εδώ θα κάνω μία μικρή παρέκβαση, δηλαδή παρένθεση. Δίδυμε, συναντάει ένα τυφλό ο Ιησούς Αντώνιος, που το λέγανε δίδυμο. Δεν έβλεπε καθόλου με τα μάτια. Αλλά του απίφθινε τον εξής επενετικό λόγο. Μην ανησυχείς που δεν έχεις τα μάτια που έχουν και οι μύγες και τα κουνούπια και τα υπόλοιπα ζώα της γης. Εσύ έχεις τα μάτια που βλέπουν και ελέγχουν τον ουρανό, που τα μάτια αυτά είναι οπλισμένα με το φως, με τον προβολέα του Αγίου Πνεύματος. Να συζητάς με άνθρωπο που πιστεύει για τα ουράνια πράγματα, στις ουράνιες πραγματικότητες, χαίρεται η καρδιά σου. Να συζητάς με άνθρωπο που έχει θέση μπροστά σου ένα τείχος που λέει όχι και αρνείται την πραγματικότητα, αδικείς τον εαυτό σου. Αδικείς τον εαυτό σου να συζητάς με ένα τέτοιον άνθρωπο. Γιατί εκ των προτέρων θα εισπράξεις το όχι και θα πικραθείς. Εάν υπάρχει περίπτωση να δεχθεί έστω και στο ελάχιστο κάτι, κάτι γίνεται. Και εμείς λοιπόν εδώ πέρα φέρνουμε ακριβώς την οθόνη του Ιερού Χρυσοστόμου και περιγράφουμε, βλέπει να ηχούν, βλέπει οι Άγιοι, οι Άγιοι βλέπουν μακριά, βλέπουν και κοντά, βλέπουν και γύρω. Γιατί ο Θεός θέλει να τους θυμάει και να τους στηρίζει. Της Αγίης, της εν τη γη, αυτού εθαυμάστος είναι ο Κύριος. Η ερμηνεία λέγει τους Αγίους του ο Θεός, και δεν εννοεί αυτούς που είναι κατεξοχήν Άγιοι σαν τον Απόστολο Παύλο, σαν τους προφήτες, σαν τον πατέρα Παΐσιο που είχαμε προσφάτως και τον πατέρα Πορφύριο,
εννοεί τους Αγίους που λέει Εκκλησία, πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας, εννοεί εμάς. Μας χαρακτηρίζει η Εκκλησία Αγίους. Όλους αυτούς ο Θεός τους τιμά με την παρουσία Του. Όλους τους τιμά με την παρουσία Του. Γιατί, πώς είναι δυνατόν τα παιδιά Του ο Θεός να μην τα περιποιέται. Εάν εσείς οι άνθρωποι, λέει, στα παιδιά σας που σας ζητάνε να τους δώσετε ψωμί, δεν τους δίνετε, δεν τους δίνετε πέτρα, αλλά τους δίνετε ψωμί, πόσο μάλλον ο Πατήρ ο Ουράνιος. Έχει ο Θεός τον πρώτο λόγο στους Αγίους που είναι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, τους πιστούς χριστιανούς. Λοιπόν, και ο Ιερός Χρυσόστομος ακριβώς αυτό και μας λέει, δεν με άφησε και εμένα, αλλά βλέπω, τι βλέπω, στα αυτιά μου να ακούγονται σοπάνιδες, αυτοί που βόσκουν τα πρόβατα. Τι κάνει ένα σοπάνης? Βόσκει τα πρόβατα. Ή έχει κάποια φλογέρα και παίζει, ή απολάει τα σκυλιά για να κυνηγεί στους λύκους. Απλά το πούμε και το πράγμα. Και ο Ιερός Χρυσόστομος κάτι ακριβώς ίδιο έκανε. Σαν σοπάνης που ήτανε, άλλοτε έψαλε στο Θεό ύμνους και τραγούδια και άλλοτε έπαιρνε τόξο και έριγνε για να καταβάλει τους εχθρούς. Μην ξεχνάμε ότι κάτω από τα βέλη, κάτω δηλαδή από τη συκοφαντία και την κακία των κακών ποιμένων, έπεσε ο Ιερός Χρυσόστομος. Το τέλος της ζωής του ήταν τέλος που του το δημιούργησαν οι συνάδελφοι κακοί ποιμένες. Γιατί λέει και ο Απόστολος Παύλος αλλού ότι δεν φοβήθηκε κανένα από τα κακά που του έστησαν απέναντι, καμιά από τις συμφορές δηλαδή που του έστησαν απέναντι οι αυτοκράτορες, οι στρατηγοί, οι δικαστές, οι Εβραίοι, δεν το φοβήθηκε αυτό. Φοβήθηκε τους ψεύτικους αποστόλους που παρίστανε τον Απόστολο ενώ δεν ήσαν Απόστολο. Λοιπόν, ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι στα αυτιά μου και στα μάτια μου έχω αυτή την εικόνα των τσοπάνιδων, αλλά των αληθινών τσοπάνιδων. Εγώ είμαι ο ποιμήν, ο καλός, λέει ο Κύριος. Αυτό την εικόνα έχει, του καλού ποιμένος. Την έφερνε πάντοτε στη μνήμη του. Γιατί λέγει ο ποιμήν, ο καλός σοπάνης θυσιάζει την ψυχή του για τα πρόβατα. Ο κακός σοπάνης θυσιάζει τα πρόβατα για τον εαυτό του. Ο κακός σοπάνης. Επομένως, ποιμένες έρχονται γύρω από τα αυτιά μου να παίζουν τον αυλόν, μουσική, ουράνια, που δεν έχει, λέγει, το περιεχόμενο που έχει η μουσική αυτή, δεν έχει καμία απουσία από ουράνιο περιεχόμενο. Από ουράνιο περιεχόμενο. Είναι εντελώς ουράνιο το περιεχόμενο.
ακόμη αγγέλους να άδουν, να τραγουδούν, να τραγουδούν τη γέννηση του Κυρίου. Αρχάγγελοι, άλλο είναι η τάξη των αγγέλων, άλλο η τάξη των αρχαγγέλων, διαφορά το ένα από το άλλο. Είναι πάρα πάνω αξίωμα αυτό. Αρχάγγελοι να υμνούν τον Κύριο. Τα χεροβήμ να συνοδεύουν στην υμνοδία αυτή. Και τα σεραφείμ να δοξολογούν. Όλοι εορτάζουν Θεόν που γεννήθηκε επάνω στη γη. Όλοι εορτάζουν Θεό που γεννήθηκε επάνω στη γη. Αυτό δεν το ζούσε ο Ιεροσόστομος 25η των Χριστουγέννων μόνο, γιατί λέει βλέπω, δεν λέει έβλεπα, ούτε το βλέπω 25 Δεκεμβρίου, αλλά όσο ζούσε πάνω στη γη έβλεπε, και όσο ζει στον ουρανό τώρα διαρκώς βλέπει αυτή την πραγματικότητα, να γεννιέται ο Χριστός και να το συνοδεύει όλη αυτή η συνοδεία που αναφέραμε προηγουμένως. Άμα θέλουμε πιο απλά, πιο απλά, για τον Ιερό Χρυσόστομο δεν υπήρχε άλλο θέμα, άλλο θέμα από την αντίνη της ψυχές των ανθρώπων με αυτή την πραγματικότητα. Φρόντιζε να περνάει το μήνυμα αυτό, να το ζουν οι ψυχές. Κάποιος, επί του θέματος μιλάω, κάποιος λέει, που, Άγιος Πατέρας, ξέρετε γιατί δεν μπορούμε να ζυμώσουμε εμείς οι χριστιανοί την κοινωνία και να ακολουθήσει τα βήματα που ακολούθησε ο Χριστός? Γιατί δεν πείθει η ζωή μας. Η ζωή η δική μας, η ζωή του καθενός από εμάς, δεν πείθει τον άλλον ότι κάτι συμβαίνει με εμάς. Κάτι εξαιρετικό που να προσελκύσει τον άλλον, όχι με το λόγο, αλλά με την παρουσία. Λέγει «Τιμής εστέ το φως του κόσμου». Εμείς είμαστε εμείς, το φως του κόσμου. Είμαστε, ώστε να δει ότι ο άλλος ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Έτσι έπειθαν τις στρατιές των ανθρώπων της παλιάς εποχής οι Άγιοι τους διώκτες και τους μεταποιούσαν. Μεταποίηση από βάρβαρους σε συμπεριφορά σε αγγέλους, επίγειους αγγέλους. Ζούσαν τα γεγονότα της γεννήσεως, τα γεγονότα της γεννήσεως νυν και αΐ και πάντοτε και στους αιώνας τα ζούσαν. Δεν είχανε αποχή από τα γεγονότα. Εμείς, στο εμείς πρέπει να είμαστε, έχουμε άλλο έρωτα σε αυτόν τον κόσμο που ήρθαμε. Άλλο έρωτα, άλλο αέρα, άλλη άβρα. Δεν έχουμε εκείνη την άβρα που είχαν οι Άγιοι. Έχουμε την άβρα που μυρίζει σαπίλα, που μυρίζει σαπίλα. Και διαμαρτυρόμαστε γιατί είναι η κοινωνία έτσι, γιατί είναι η κοινωνία αλλιώς. Να τι έκανε εκείνος, να τι έκανε ο άλλος, και τι έκανε αυτός, δεν υπάρχει.
Τι κάνει αυτός εδώ? Δεν υπάρχει καθόλου. Απόν είναι αυτός που φταίει στην πραγματικότητα. Πάντα φταίει ο άλλος. Πάντα φταίει το σκάνδαλο του άλλου. Ευλογημένε. Λοιπόν. Η πρωτόπραση το ξεκινήσαμε, το όχι. Λοιπόν. Ή από την τάξη στον Αδάμ. Λοιπόν, σήμερα λέει. Στο συνεχίζει. Σήμερα. Το θέματος. Σήμερα. Βίθλεεμ. Εσείς που έχετε πάει γνωρίζετε. Η Βιθλεέμ τον ουρανό μιμήθηκε. Δηλαδή η Βιθλεέμ και κάθε Βιθλεέμ, προσέξτε το αυτό, Βιθλεέμ επί της γης είναι αυτή η Βιθλεέμ εκεί. Βιθλεέμ που ήθελε να δημιουργήσει ο Κύριος γεννόμενος Βιθλεέμ είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Και κάθε Βιθλεέμ, αυτή η Βιθλεέμ λέει μιμήθηκε τον ουρανό. Μιμήθηκε, έκανε αντιγραφή του ουρανού. Γιατί μας λέει άγγελοι, αρχάγγελοι, ποιμένες, σεραφείμ, χερουδείμ κτλ. Είναι ουρανός. Ουρανός, αυτές οι ταξιαρχίες των αγγέλων κλπ. Ψηλά στον ουρανό αυτό κάνανε. Αλλά το κάνανε και επί της γης Βιθλεέμ, το ίδιο ακριβώς. Λοιπόν, ο Κύριος μας ήρθε για να πάρει αυτή τη Βιθλεέμ να τη βάλει εδώ. Για να γεννηθεί σε αυτή τη Βιθλεέμ άλλη μια φορά ο Χριστός. Ή για να γεννιέται μέσα στη ψυχή και στην καρδιά του καθενός ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος λόγος της γεννήσεως του Κύριου μας. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Τώρα το πώς γεννιέται δεν ξέρω να προλάβουμε. Αλλά θα δούμε την πραγματικότητα της γεννήσεως που λέει ο Χρυσόστομος. Τι ήταν ο Χριστός? Ήταν ο Ον, ο Θεός που υπήρχε. Ο Ιν, ο Θεός που υπάρχει. Ο Ιν, αυτός που υπήρχε και ο Θεός που έρχεται. Που έρχεται. Έρχεται, προσδοκώ, Ανάσταση νεκρών και ζωή πνεύματος αιώνας αμήν. Αυτός λοιπόν ο Θεός που λέει ο Ρος Χρυσόστομος, πρόσεξε, μη κάνεις το μεγάλο αμάρτημα να πολυπραγμονήσεις με την ύπαρξη του Θεού και με τη γέννησή του από το Θεό ως Υιός του Θεού και από εκεί σαν άνθρωπος, εκεί θα σαλέψει το μυαλό σου και θα ξεστρατήσεις και θα ταχθείς με τις παρατάξεις των αθέων. Τελείωσε. Έτσι και επίσης εξετάζουμε τη λογική. Αυτή την πραγματικότητα που ο ουρανός έφερε στη γη, κατατάχθηκες με τους αθέους. Γιατί ο νους η λυγεία δεν μπορεί, ζαλίζεται να εξετάσει το θέμα αυτό. Γεννιέται ο Χριστός. Γεννιέται ο Χριστός. Το πώς γεννιέται ο Χριστός με στην καρδιά του καθενός είναι δικό του θέμα και δικό σου άμα ζήσεις κοντά στον Χριστό. Εάν ζήσεις, θα λάβεις. Δεν είναι δυνατόν να μην λάβεις, να μην σε στηρίξει. Ήταν λοιπόν, είναι και θα είναι ο Θεός ο ποιητής του ουρανού και της γης. Γίνεται λοιπόν άνθρωπος χωρίς να αφήσει καθόλου μα καθόλου το θρόνο στον οποίο βρίσκεται και βρισκόταν μαζί με τον Πατέρα του και με το Άγιο Πνεύμα και χωρίς να αλλοιωθεί, χωρίς ούτε στο ελάχιστο να παραβλάψει τη θεότητά του, ούτε στο εκατομμυριωστό, δισεκατομμυριωστό.
Θεός ήταν, Θεός είναι, θα είναι και είναι πάντοτε ενωμένος με την Αγία Τριάδα. Αυτό μη το εξετάζεις, είναι αποκάλυψη. Είναι αποκάλυψη. Γεννιέται λοιπόν ο Χριστός, θα έρθουμε σε μια άλλη πραγματικότητα, για να τη ζήσουμε με τον τρόπο που μας τη φέρνει ο Ευαγγέλιος στα μάτια μας μπροστά. Και οι Εβραίοι δεν του προσφέρουν τόπο ούτε στο ελάχιστο ανθρώπινο για να μείνει να γεννηθεί. Αυτό είναι μια μαρτυρία, μια προφητεία στην ουσία, γιατί υπάρχει στα βιβλία μέσα, γραμμένο στον Ισαΐα, του προφήτη που είσαι 800 χρόνια πριν. Λέει, έγνω ο βούς των κτισάμενων, έγνω, γνώρισε το βόδι τον δημιουργό του, τον κτισάμενο, και ο όνος τη φάτνη του Κυρίου του. Και το γαϊδουράκι τη φάνη που το έφτιαξε το αφεντικό. Και το βόηδι γνώρισε το δημιουργό και το γαϊδουράκι τη φάνη. Και έκανε στην πάντα και παραχώρησε τόπο να γεννηθεί ο δημιουργός. Το λογικό ζώον ο άνθρωπος, το λογικό ζώον ο άνθρωπος, του είπε φύγε. Δεν έχω χώρο να σου δώσω. Θυμηθείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τον Κύριο που θεράπευσε το δαιμονισμένο που είχε μιλιούνια δαιμόνια μέσα του, που όταν ο δαιμονισμένος πήγε στους συμπατριώτες του και τους κάλεσε, ξεσηκωθήκαν όλοι και του είπαν φύγε από εδώ, γιατί μας έκανες καλό. Γιατί μας έκανες καλό. Έτσι, αυτή τη συμπεριφορά έδειξαν οι Ιουδαίοι όταν επρόκειτο να γεννηθεί ο Χριστός. Μήπως έχουμε την εντύπωση ότι έχει αλλάξει το σκηνικό. Έχουν αλλάξει τα πρόσωπα, μα η συμπεριφορά δεν έχει αλλάξει. Η συμπεριφορά είναι η ίδια. Εντελώς. Να που βρίσκονται και τρεις από την Ανατολή ειδωλολάτρες, όχι μέσα από το Ισραήλ που το περιμένανε και πρέπει να του πούνε καλωσόρισες Μεσσία τόσους αιώνες προφητευμένα από τους συμπατριώτες μας προφήτες, σε περιμέναμε, σε βλέπουμε, σε υποδεχόμαστε. Τέτοια συμπεριφορά δεν ήβρε, αλλά την ήβρε από αυτούς που δεν πίστευαν σε Θεό. Από τους τρεις μάγους, όπως λέγει η Αγία Γραφή. Πού είσαι Ιουδαία, πού είσαι Ιουδαία, λέει ο Ιωάννης Χρυσόστομος. Εσύ που διάβαζες τις γραφές, και ήξερες ότι έρχεται ο Μεσσίας να του πεις τον ναι, γιατί τον αρνήθηκες, Τον αρνείται ο Ιουδαϊκός λαός εντελώς. Ο Ηρώδης λέει ακονίζει τα μαχαίρια για να σκοτώσει το Μεσσία του κόσμου. Άνθρωπος ήτανε, φανταζότανε ότι θα του πάρει τη βασιλεία, ο φθόνος δεν τιμάει τον φθονερό άνθρωπο σε καμία περίπτωση, δεν τον σέβεται καθόλου εκείνος που φθονεί, δεν δέχεται καμία θεραπεία, καμία περιποίηση από το φθόνο που έχει. Αντίθετα, τον εμαγκώνει και τον τρώει εσωτερικά. Και τον Ηρώδη τον δάγκωνε. Και ετοίμασε τα μαχαίρια. Αλλά από εκείνο που περίμενε,
Εκείνο που περίμενε δεν το βρήκε, να σκοτώσει το Μεσσία. Μία αντιπαράθεση, μία αντιπαράθεση. Δηλαδή, ο Ηρώδης ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο, ιστορικό πρόσωπο, βασιλιάς των Εβραίων. Ερχόμαστε στο σήμερα, στο σήμερα. Ποια συμπεριφορά ο Μεσσίας του κόσμου δέχεται από εκείνους που βασιλεύουν επάνω στη γη? Ποια συμπεριφορά? Μήπως αυτοί που κυβερνάνε τον κόσμο, όχι τη τύχη του κόσμου δεν το δεχόμαστε, αλλά υλικά τον κόσμο τον κυβερνάνε, και παραγγέλει η Γραφή να σεβόμαστε τους άρχοντες, και δεν το ανούμεθα, αυτό το λέει ο Κύριος, γιατί λέει τα του Κέσαρος, το Κέσαρο. Στον Κέσαρο θα προσφέρει την τιμή που του πρέπει, και τα του Θεού, το Θεό. Εφόσον λοιπόν σου ζητάει ο άρχοντας κάτι που δεν αντιβαίνει σε αυτό που ζητάει ο Θεός, θα το κάνεις. Εφόσον σου ζητάει κάτι που αντιβαίνει, να τον αρνηθείς, δεν θα το κάνεις. Και έχουμε ακριβώς σε αυτή την πραγματικότητα, επάνω σε αυτή την πραγματικότητα. Αρνήσου τον Χριστό ότι είναι Θεός, ότι είναι ο Μεσσίας, και θα γλιτώσεις τη ζωή σου και θα έχεις και τιμές και περιποίηση. Και οι μάρτυρες, σαν ένα στόμα, σαν μια φωνή, αυτόν που με αγάπησε, αυτόν που θυσιάστηκε για μένα, δεν τον αρνούμε. Και πέρασαν άλλοι από φωτιά, άλλοι από σίδερο, άλλοι από βασανιστήρια, γιατί ο Μεσσίας αγάπησε σαν κανένα άλλο πρόσωπο τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο. Σαν κανένα άλλο πρόσωπο τον άνθρωπο. Επαναλαμβάνω, δεν αλλάζει καθόλου η συμπεριφορά. Υπάρχουν και νεότεροι Ηρώδες. Να φέρουμε την πραγματικότητα, εκείνοι που ζούμε σύγχρονα τώρα, θεσπίζουν νόμο οι Ηρώδες της γης. Πόσα νήπια έφαγε ο Ηρώδης με το μαχαίρι? 14.000. Πόσα νήπια το χρόνο στη κοιλιά της μάνας σφάζονται? 300.000. 300.000. Με πιανού την άδεια? Με του Ηρώδη την άδεια. Με του Ηρώδη την άδεια. Ο Ηρώδης έχει δώσει τον νόμο. Ο Ηρώδης που επαναλαμβάνεται στους αιώνας των αιώνων. Επαναλαμβάνεται, επαναλαμβάνω κι εγώ αυτή η ιστορική πραγματικότητα. Ο Χριστός σφάζεται καθημερινά. Και θα έρθει μετά αυτός που έχει βαμμένα τα χέρια του στο αίμα και η μάνα που παρέδωσε αυτό το βρέφος στα σκυλιά να σκοτωθεί, στην εκκλησία θα και θα γιορτάσει Χριστό. Έκανα Χριστούγεννα, θα πει. Έκανα Χριστούγεννα. Σκληρή, μα πραγματικότητα είναι αυτή. Να οι νεότεροι Ηρώδες. Να και οι Ηρωδιάδες. Άρα λοιπόν, έχουμε μία ιστορία επαναλαμβανόμενη. Μην ψάχνουμε να βρούμε αλλού τις αιτίες. Θα δούμε και παραπέρα ορισμένα πράγματα. Οι άνθρωποι, είναι συνηθισμένοι, πολύ συνηθισμένοι, να είναι βουτυγμένοι μέσα στην ύλη, να ζυμώνονται με αυτή και πολύ εύκολα να αρνούνται χάρη της ύλης, χάρη της ύλης, το ύψιστο αγαθό, το ανανθρωπίσε τα Κύριο. Η ύλη, έχει υποτάξει το πνεύμα και έχει συντελέσει, έχει βοηθήσει με άλλα λόγια, κάθε αξία
που υπάρχει στην ανθρώπινη ζωή, εάν την αξία που λέγεται Χριστός, που δεν μπορεί να τη σβήσουν οι αιώνες με τίποτα, σας παρακαλώ πολύ να δείτε πόσο ομά, ζωντανά είναι, ζούμε μια πραγματικότητα και αν την καταλαβαίνω όλοι όχι. Λέμε 2008 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού. Ούτε μετά τη γέννηση του Α, ούτε του Β, ούτε του Γ μεγάλου. Μετά τη γέννηση του Χριστού. Ποιος άλλαξε αυτή την ιστορία και γιατί άλλαξε η ιστορία και πήρε το όνομα προ Χριστού και μετά Χριστού, μετά Χριστόν. Δεν άλλαξε γιατί δεν ήταν σημαντικό το πρόσωπο που γεννήθηκε. Άλλαξε γιατί αυτός ήταν ο δημιουργός του χρόνου και αυτός έδωσε το σύνθημα, το φωτισμό να το πω έτσι, να αλλάξει η ιστορία και να πάρει, να γίνει δύο κομμάτια, προ Χριστού και μετά Χριστού. Το περίεργο είναι, ότι και τότε που γεννήθηκε ο Χριστός και τώρα και στους αιώνες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν εκείνοι που μελετούν τις γραφές. Εκείνοι που μελετούν τις γραφές. Κοιτάξτε. Πλησιάζουν στα Ιεροσόλυμα οι μάγοι, ρωτάνε πού ο Χριστός γεννάται και αμέσως ο Ηρώδης λέει για ελάτε εδώ γραμματείς και φαρισαίοι, αυτούς που κατήχαν τον νόμο, του Μωυσή τον νόμο, τους, που γνώριζαν τους προφήτες καλά, για πέστε μου, το ρώτησε αυτό το πράγμα, πού ο Χριστός γεννάται και πήρε την απάντηση. Εν Βηθλεέμ Ιουδαίας. Αυτή είναι η απάντηση πήρε. Και όταν πήρε την απάντηση αυτή, λέει, άτε πηγαίνετε κι εσείς τώρα οι μάγοι και λάτε να πείτε και εμένα να πάω να το προσκυνήσω. Λοιπόν, λίγο πάνω στο θέμα αυτό. Είπα, υπήρχαν εκείνοι που μελετούσαν τις γραφές, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Άρα κοιτάξτε, διαστρέβλωση. Γεννιέται ο Χριστός και αυτοί που ήσαν γνώστες της γραφής, που την ξέρανε πάρα πολύ καλά με το μυαλό, τον εαρνούνται, Δεν είπανε γεννήθηκε, είπαν ότι εκεί λένε οι γραφές, αλλά στη συνέχεια πρακτικά παρέσυραν αυτοί οι γραμματιζόμενοι το λαό στη Σταύρωση του Κυρίου. Τον επαρέσυραν, διαστρέβλωσαν τις γραφές και εξακολουθούν και τώρα που εμείς συζητούμε να φέρνουν το όνομα που μόνοι τους έβαλαν, αυτοχειροτονήθηκαν και είπανε είμαστε μελετητές των γραφών, ερμηνεύουμε τις γραφές και το αποτέλεσμα πολεμάμε τον Χριστό, πολεμούν. Μέχρι τώρα και μέχρι που να πλήσει την αυλαία ο κόσμος, θα πολεμείται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι ο Χριστός διωκόμενος από εκείνους που μελετούν τις γραφές. Το καταλαβαίνετε κάποιο αυτό το πράγμα. Από πού γεννήθηκε ο Άριος. Ήτανε χριστιανός και μάλιστα πρόσωπο σπουδαίο. Μέσα από τους κόλπους της Εκκλησίας. Από πού γεννήθηκαν οι χιλιαστέ, από τον Άριο. Από πού γεννήθηκαν οι αιρέσεις που υπάρχουν χιλιάδες αιρέσεις μέσα στον κόσμο. Μέσα από τη μελέτη της γραφής. Τη δίθεν μελέτη της γραφής που ο διάβολος βάζει στο μυαλό του καθενός. Τη δίθεν μελέτη της γραφής. Όλοι αυτοί μαζί είναι οι νομοθέτες του Ισραήλ. Της τότε εποχής που τον διώξαν και τώρα που τον διώξει συνεχώς. Έχουμε, επαναλαμβάνω, ένα απεινή διωγμό, σκληρό διωγμό, εναντίον του προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού, από τότε μέχρι σήμερα και όσο υπάρχει εκκλησία πάνω στη γη. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, λέει, και πήλε άδου και αν ακόμα
όλοι οι αντίθεοι της γης μαζευτούν, είμαστε τους σατανάδες, και το πολεμήσουν όσο υπάρχει ο κόσμος. Αυτή είναι η προφητεία. Προφητεία είναι αυτή. Δεν πρόκειται τους λίγους, όχι τους πολλούς, ο κύριος μιλάει για λίγους, να νικήσουν την εκκλησία του Χριστού. Γιατί πάντοτε οι λίγοι που είναι χρυσάφοι του Χριστού είναι οι νικητές. Εκεί στην Αποκάλυψη μέσα έχει μια πολύ ωραία εικόνα. Τον Κύριό μας, πάνω σε ένα άλογο, ντυμένο στα άσπρα, άσπρο και το άλογο, με ένα τόξο στο χέρι, τεντωμένο, και λέει, εξήλθε νικών ή να νικήσει. Βγήκε, από πού βγήκε παρακαλώ, από τον ουρανό βγήκε. Από τον ουρανό, ο Μεσσίας του κόσμου, βγήκε νικητής και θα νικάει. Ένας τους πολλούς, εχθρούς. Προσπάθησαν να φημώσουν, να κλείσουν τα στόματα οι Εβραίοι τότε. Όλου του κόσμου για τη γέννηση του Κύριου Χριστού. Τα έκλεισαν. Στη συνέχεια, άμα παρακολουθήσουμε τις πράξεις των Αποστόλων, στις πορείες των Αποστόλων, ποιοι ήταν εκείνοι που ήθελαν να κλείσουν τα στόματα των Αποστόλων? Πάντα οι Εβραίοι. Ποιοι το κυνηγούν σήμερα τον Κύριο με εταιρείες μεγάλες, με ποσά πολλά και τα αρέσα? Οι Εβραίοι. Τι πετυχαίνουν με αυτό? Να γιγαντώνεται το πνεύμα, το φρόνημα των χριστιανών. Και έχουμε σήμερα και σήμερα ακόμα Ρωσία, παραδείγματος χάρη, Ρουμανία, διώχθηκε ο Χριστός χρόνια ολόκληρα, και αν ακμάζει χριστιανισμός πολύ περισσότερο από εδώ, αφάνταστα, οφείλεται στους διωγμούς. Μου έλεγε ο παπάς της Αναλήψεως, ο Παπαγιώργης, πήγα, λέγει, στη Ρουμανία, σε μία εκκλησία που εκκλησιάστηκε, στην εκκλησία μέσα, λαός 5.000. Όχι 100 Ιωσήφ που βλέπουμε εδώ και 200, 5.000, μου λέει κύριε Κώστα, ήταν μέσα. Το κουνούπι που πέρναγε μέσα ακουγότανε. Καθισμένοι δεν υπήρχανε. Λίγα στασίδια είχαν γύρω γύρω και παρακαλώ. Εκείνος που καθότανε, ένα τέταρτο καθότανε. Και σηκωνόταν να κάσει, ο έχων ανάγκη. Και εκτός έρεμόντως, εκείνος που είχε ανάγκη, πήγαινε να κάτσει. Ποιος δημιούργησε αυτό το πνεύμα, το ακμαίο, το χριστιανικό, παρακαλώ? Ο Ηρώδης. Ποιος είναι ο Ηρώδης? Η εξουσία που κυνηγούσε τον Χριστό. Ο διωγμός. Η καλοπέραση δεν φτιάχνει χριστιανούς. Η καλοπέραση δημιουργεί κινησμένους άνθρωπους. Και που λένε ότι είμαστε και χριστιανοί. Και στολίζονται και με δέντρα και κάνουν και γιορτές και χορεύουν. Και περνάνε τις ημέρες μεγάλες μέσα χωρίς σε διασκεδάσεις. Και εδώ στην Ελλάδα έρχονται οι Ρώσοι και τους βλέπεις έχουν μια ευσέβεια μεγάλη. Και καλύπτουν το κεφάλι οι γυναίκες και σταυρώνουν τα χέρια τους όταν κοινωνάνε. Εμείς είμαστε άλλοι πάστα, χορτάσαμε από Χριστό και κάνουμε μια εξαγωγή. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι, όπως λέει νομίζω και ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, γιατί μιλάμε για τους εγγράμματους Φαρισαίους που διέστρεψαν τις γραφές. Και εμείς μιλάμε με τη γλώσσα του Αγίου Κοσμά του Εντολού που λέει «Οι γραμματισμένοι θα καταστρέψουν τον κόσμο». Οι γραμματισμένοι θα καταστρέψουν τον κόσμο. Και ήταν ο Άγιος εκείνος που έλεγε «Μάθετε ποια διαστροφή, κοιτάξτε να δείτε, τα παιδιά σας γράμματα για να διαβάζουν τα Ιερά Βιβλία». Και έρχονται οι διαστροφείς και λένε εκεί γράφει ότι γκρέμιζε εκκλησίες για να κάνει σχολεία. Μα είναι δυνατόν να γκρέμιζε εκκλησίες ο Άγιος που ήθελε να υμορφωμένοι να έχουν το Ευαγγέλιο στα χέρια? Κάρα εσείς υμορφωμένοι έχετε περισσότερο. Λοιπόν, θέλουμε να σταθούμε κάπου.
θα δούμε κάπου. Και στο πρόσωπο, και στο πρόσωπο της υπηρέτριας που ήταν υπουργός του Κυρίου μας, υπουργός σημαίνει υπηρέτης, που προσφέρεται για το λαό, το πρόσωπο της Παναγίας. Να σταθούμε στο πρόσωπο της Παναγίας, γιατί η Παναγία διακόνησε στο μεγάλο κοινό έργο και ακόμα δεν έχουμε πει τίποτα, λέω ξέρω μας ένα σωρό μέσα. Η Παναγία μας, βουρτάσε από τα εισόδια πριν από ημέρες, στο ναό μέχρι τα 12 χρόνια τα ειζόταν από αγγέλους. Τι τροφή τη δίνανε οι άγγελοι, ο Κύριος το ξέρει, για μας είναι κατανόητο. Με ποιους μιλούσε η Παναγία σαν άνθρωπος, απ' όλα έπινε, σαν άνθρωπος. Με ποιους συνομιλούσε η Παναγία μες στο Ιερό, αφού δεν είχε παρά μόνον τους αγγέλους, παρακαλώ. Με ποιους. Η Παναγία μας ήταν Παρθένος. Παρθένος. Λέει ο Ρώσος Χρυσόστομος, για να τιμήσει με αυτό τον τρόπο όλες εκείνες τις ελάχιστες που έχουν τυχόν απομένουν παρθένες επάνω στη γη. Σήμερα παρακαλώ πάρα πολύ, παρακαλώ πάρα πολύ, να μιλήσουμε για παρθενία μόνο σε εκείνες τις κοπέλες, τις μονάδες που υπάρχουν και που είναι δισεύρετες, θα δούμε να αξιολογείται η παρθενία όπως πρέπει. Από ένα πλήθος κόσμου γυναικών και κοριτσιών, όχι η παρθενία, αλλά η πορνεία είναι το σύνθημα, η μοιχεία είναι το σύνθημα. Και πορνεία και μοιχεία βασιλεύει, και τα δύο αυτά, και τα δύο. Και λέει ο Κύριος ότι ήρθε να καλέσει πόρους, να καλέσει μοιχούς, και κάλεσε βέβαια ο Κύριος. Αλλά ένα πλήθος μεγάλο απετάγει, είπε δεν σε θέλουμε, και με προαγωγούς, οι κοπέλες σημερινές προαγωγούς την τηλεόραση, γιατί να μην πούμε όταν βλέπουμε τα κατάντια αυτά να καίγεται η Ελλάδα ολόκληρη, φταίνε τα παιδιά αυτά. Ποιος τα έκανε όταν τα προβάλλει η τηλεόραση σαν να είναι ήρωες, και όταν παίρνουν τα μηνύματα και από τα θρανία ακόμα από μέσα, ισοπαίδωση μεταξύ καθηγητού και μαθητού, έλα εδώ ρε φίλε μου και τα ρέστα, αυτό δημιουργεί μια χαόδη κατάσταση, ένα αποπροσανατολισμό του παιδιού, που αν δεν το έχει από το σπίτι, και αν το έχει ακόμα από το σπίτι, σου λέει μου το είπε ο δάσκαλος, το είπε ο καθηγητής, τελείωσε. Ναι, τελείωσε. Και το γράμμα, δηλαδή η μόρφωση που έπρεπε να είναι στολίδι για τον άνθρωπο που είναι μορφωμένος, σκοτώνει. Σου λέει έμαθε γράμματα, είναι μορφωμένος, σήκωσε τη μύτη του και είναι πεθαμένος. Λέει το γράμμα Απόστολος Παύλος αποκτίνει, σκοτώνει. Δεν του δίνει περιεχόμενο του ανθρώπου αληθινό. Είπαμε μάθετε γράμματα τα παιδιά σας για να γεννηθεί ο Χριστός μέσα, με τη μελέτη των Ιερών Βιβλίων. Δεν είπε μάθετε γράμματα για να απλώνουν τα χέρια στη τσέπη τα λουνού μέσα και να τα παίρνουν χωρίς να καταλαβαίνει ο άλλος καθόλου, για να δημιουργείται φτωχός και πεινασμένος, για να καταστρέφεται η φύση, γιατί τα γράμματα δημιουργούν αυτή την κατάντια. Τα γράμματα χωρίς Θεό. Μιλάμε και λέμε, επαναλαμβάνω και επανέρχομαι στο θέμα, για την Παρθένα Παναγία. Λέει έπρεπε ο Ιερός Χρυσόστομος, έπρεπε όπως ο Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος, προσέξτε το αυτό, ο Αδάμ,
ο πρώτος άνθρωπος. Λέει η Αγία Γραφή, πήρε ο Θεός χώμα από τη φύση, από τη γη κάτω, που ήταν παρθένα η γη, παρακαλώ, παρθένα η γη, και έφτιαξε τον Αδάμ από παρθένα γη. Στη συνέχεια παίρνει, λέει, από του Αδάμ την πλευρά, από την παρθένα γη, και φτιάχνει την Εύα. Έχουμε δηλαδή εδώ το μυστήριο της παρθενίας να κυοφορείται, δηλαδή να είναι κατά έναν τρόπο βρέφος που κυοφορείται από μια γενιά στην άλλη. Και τι γίνεται εδώ πέρα, λέει, ο Κύριος μας έπρεπε να πληρωθεί από ψηλά, γιατί έφτιαξε από καθαρά πράγματα τον άνθρωπο, καθαρό χώμα τον άνθρωπο, μη μεταχειρισμένο. Καθαρά υλικά, εντελώς. Έπρεπε να πληρωθεί, να του γυρίσει πίσω το γλυκό. Γι' αυτό και από Παρθένο, την Παναγία, γεννιέται ο Θεάνθρωπος. Πληρώνει δηλαδή η φύση, κόμμα δεν ήταν Παναγία βλασμένη. Παρθένος ήταν. Από Παρθένο πληρώνεται ο Θεός. Δεν γκρεμίζεται αυτό το άνθος της Παρθενίας, όσο και να θέλει ο κόσμος να το γκρεμίσει. Να το προβάλλει στραπατσαρισμένο, πληγωμένο, και λέει τον προφήτη Ισαΐα πάλι. Είδα, κοιτάξτε, 738 χρόνια, πριν γεννήθω ο Χριστός, λέει, είδα αυτόν, το Μεσσία του κόσμου, να είναι όλος μία πληγή. Αυτός δηλαδή που γεννήθηκε, τον είδε, και όχι μόνο γεννημένο, γιατί σε άλλο κεφάλαιο λέει, Ιδού ή Παρθένος έξεγαστρη, ο ίδιος προφήτης λέει, να η Παρθένος, σας προαναγγέλω 800 χρόνια πριν, ότι θα γεννηθεί από Παρθένο. Και αυτό λέει, Ισαΐα χόρευε η Εκκλησία μας, γιατί περίμενε τη γέννηση του Κυρίου. Και παντρεύει τον άνθρωπο, τον άντρα με τη γυναίκα, για να με αυτόν τον τρόπο να τον τιμήσει. Να τον τιμήσει, γιατί η Παρθένος όταν γέννησε τον Χριστό είχε για αυτή χαρά. Και εσείς θα κάνετε παιδιά, θα έχετε χαρά. Δεν θα σκοτώνετε σιγιλιά μέσα, πριν έρθω στον κόσμο. Λοιπόν, η Παρθενία τιμήθηκε από την Παναγία. Η Παρθενία πλήρωσε και τον Θεό που γεννήθηκε από Παρθένο. Θα ήθελα να σταθώ εδώ και να συνεχίσω την άλλη φορά, γι' αυτό άρχισα από τώρα, και άλλη δόση είναι που θα έχουμε και μετά τέλος. Ναι. Άλλη μια φορά. Λοιπόν, γι' αυτό και την άλλη θα έχουμε περί της γεννήσεως του Κυρίου. Να σταθώ λοιπόν και να πω προς Θεού. Στον κόσμο ήρθαμε για να ζούμε σαν τον Ιερό Χρυσόστομο, να ζούμε, παραλαμβάνω, αυτό που η Εκκλησία το παρουσιάζει, μόνιμα να γεννιέται, τη γέννηση του Κυρίου. Την παρουσιάζει μόνιμα. Δεν του λέει γιόρτασε την φέτος και πάλι του χρόνου. Αλλά Χριστός γεννιέται. Γεννιέται μέσα μας. Το πώς γεννιέται, να φροντίσει ο καθένας να το κάνει έργο δικό του, να μην λέει ο εχθρός μας απέναντι, δεν με πείθει η συμπεριφορά σου. Το δεν με πείθει η συμπεριφορά σου είναι το πιο μεγάλο όπλο που δίνουμε στον εχθρό μας. Ας είναι λοιπόν να γεννηθεί ο Χριστός και να γεννιέται πάντα. Πες κάτι, Ευαγγελία. Επί της γεννήσεως, επί του θέματος. Είναι γεγονός ότι ο Θεός μας λέει κάθε μέρα ότι ως τέκνα φωτός περιπατείτε. Αν εμείς δεν θέλουμε, μοιάζουμε σαν την προβατίνα που φεύγει μακριά από το κουπάλι. Από εκεί και πέρα ο καθένας το έχω νότα, λέει, ακούει. Βέβαια, τούτος ο Θεός το παντοδύναμος του ανθρώπου
το δικαίωμα της ελευθερίας, αλλά εμείς κάνουμε την κακή χρήση της ελευθερίας αυτής. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, να εφαρμόσουμε περισσότερα χρειάζεται. Λατρεύουμε την κτήση παρά τον κτήσαντα. Παρά τον κτήσαντα. Τα πατερικά κείμενα λένε μη τρυπάς κακία στη φιλαργυρία. Όχι, ξεκινάνε όλα. Δεν μη τρυπάς κακία στη φιλαργυρία. Δεν γίνεται, ας πούμε, τώρα από εδώ και από εκεί και από εκεί δεν γίνεται. Αν θέλουμε να διαφερθούμε για τη σωτηρία της ψυχής μας, πρέπει να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Ούτε και με τους δυο. Μα δεν γίνεται. Ο Κύριος, πρώτα απ' όλα εγώ όταν το σκέπτομαι τη γέννηση, δεν το χωράει το μυαλό μου. Καθένας. Ο παντοδύναμος Θεός εκένωσε αυτό, λέει, λαβών δούλου μορφή. Δηλαδή άφησε τον ουρανό, έγινε άνθρωπος και πού πήγε, μέσα στο στάβλο. Και όχι το στάβλο το σύγχρονο, μέσα στη σπηλιά. Και ποιοι το είδανε πρώτα, οι ταπεινοί, πρώτα τα τετράποδα. Βέβαια όλες οι ουράνιες δυνάμεις έψελαν τη δόξα του. Τον ανταμώσταν πρώτα τα τετράποδα και μετά οι πιο απλοί άνθρωποι, οι ποιμένοι. Δεν πήγανε γραμματείς και φαρισαίοι. Γιατί λες ότι ο Θεός δεν ήθελε να πάει σε πολυκατοικία, σε καλό μέρος. Άμα ήθελε, δεν ήθελε, αλλά ήθελε να ταπεινωθεί, γι' αυτό γίνανε. Ο Θεός αυτό που μας λέει, γιατί το διάβασα ότι δεύτερο προς με πάντες... Ταπεινώθηκε για τα πάντα. Αναπαύσε μας το Θεός, λέει, ελάτε. Κάθε στιγμή. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο Αιδής ουρανής, ηγιαστήτω το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άφτον ημών των αρχιούς σου, δώσ' ημίν σήμερα, και άφησ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέχεις εμάς πιασμό, αλλά λύσε εμάς από το μέλλον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχεις και σώσεις εμάς. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε, σήμερα μας πήγες μέσα στη σπηλιά που είναι ο Χριστός. Μέσα στη σπηλιά μας πήγες. Όχι και ότι το γάμο δεν τον ευλόγησε, τον ευλόγησε και το γάμο. Λέμε για την πεταμένη Παρθενία. Γιατί πεταμένη και πεταμένη. Μεγάλο χάρισμα. Η 12η χάρη.